δημιουργηθούν. Κάποιοι οδηγοί, αν θέλετε, προπυλακιστήκαν. Όπως είχαμε και ένα επεισόδιο εδώ στη Θεσσαλονίκη, έναν συνάδελφο, ο οποίος είναι μάλιστα και στην Ομοσπονδία, τον οποίο του σκίσανε και την πλούζα. Αυτό όμως ήταν κάποιοι ανεγκέφαλοι, οι οποίοι την τελευταία στιγμή συνειδητοποίησαν την κάνει ή οι άλλοι τους βάλανε στη θέση τους και ζητήσανε τη δημοσία συγγνώμη. Άρα, πώς λέει, η διόγκωση αυτών των θεμάτων, γιατί δεν έγινε από κάποιους ανθρώπους οι οποίοι, εγώ και τώρα είδα αυτοκίνητο που δούλευε, από κάποιους ανθρώπους οι οποίοι αν θέλετε να έχουν 2-3 αυτοκίνητα ή 5, αλλά βγήκανε να μας καταγγείλουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν 70 άδειες, 150 άδειες, ότι ξέρετε εμείς θέλουμε να δουλέψουμε. Βέβαια θέλει να δουλέψει. Αυτός όντως τον ευνοεί το νομοσχέδιο. Γι' αυτό θέλει να δουλέψει. Όντως, αλλά αυτός, τις άδειες αυτές, πείτε μου, πού τις βρήκε και τις αγόρασε, 70 άδειες. Να μην καθόμαστε και λέμε πράγματα. Ναι. Με την η επίταξη σας βρίσκει συμφωνούς. Όχι, βέβαια. Όχι, φυσικά. Μάλιστα. Και καλά, θα ρωτήσω γιατί δεν σας βρίσκει σύμφωνος και ποιες είναι και ποια είναι και τα παραλυκόμενα της επιτάξεως, διότι από ό,τι καταλαβαίνω εγώ, όσες εταιρείες κάνουν αποδεκτή την επίταξη και δουλεύουν και βγαίνουν στους δρόμους αυτές τις μέρες έχουν προβλήματα. Και τα προβλήματα δεν τα έχει ο εργοδότης που κάθεται στο γραφείο, τα έχει ο οδηγός. Έτσι. Οπότε λοιπόν, καλά, νομίζω ότι κατά το ίμιση απάντησα εγώ στο ερώτημα. Κατά το υπόλοιπο ίμιση, κύριε Πλαστηράκη, παρακαλώ. Εμείς δεν συμφωνούμε στην επίταξη, γιατί δεν έχουμε πόλεμο ή κανένα ακραίο καιρικό φαινόμενο. Για να πούμε, όντως πρέπει να πάμε να βοηθήσουμε. Κάνουν μια απεργία και μας καλούν σε επίταξη. Δεν το κατάλαβα αυτό. Σε εποχές που ζούμε στη δημοκρατία, μας κάνουν να μας επιτάσσουν. Ποιος θα μας πληρώσει, άμα δεν μας πει κύριε Ροζάνο. Ξέρετε πόσες εταιρείες παραγωγής αγαθών εδώ στη Θεσσαλονίκη έχουν αναστείλει τη λειτουργία τους για αυτό το χρονικό διάστημα λόγω ελλείψεως καυσίμων και πρώτων υλών. Έχει δημιουργηθεί πρόβλημα στην αγορά. Εγώ δεν είδα καμιά σε καύσιμα και σε τέτοιο, δεν είδα εγώ. Πήγαινα, φουλάριζα το ρεζερβουάρ μου και δεν είχε. Έχει δημιουργηθεί πρόβλημα. Εάν κάπου δημιουργήθηκε, ρωτήσαμε εκεί τους απεργούς, στέλνανε βιτία και έτσι μας πένα. Στέλνανε βετία και φορτώνανε. Ναι, κύριε Παπαδόπουλο. Αλλά... Πράγματι, κύριε Λαζάρου, δημιουργήθηκε. Σε μια κινητοποίηση, αν θέλετε. Έχει και παραλυπόμενα. Τι να κάνω. Από εκεί και πέρα όμως. Ποιος ευθύνεται να πάμε στην αιτία. Ποιος ευθύνεται. Είπατε για την επίταξη. Μπορείτε να μου πείτε η επίταξη τι νόημα είχε. Δηλαδή η κυβέρνηση έκανε μια επίταξη για να εκβιάσει, γιατί αλλιώς δεν μπορούσε να την εφαρμόσει την επίταξη. Mm-hmm. Την έκανε μόνο και μόνο για να εκφοβήσει, εκβιάζοντας τους ιδιοκτήτες, να πάνε στη δουλειά. Σε ποια δουλειά. Τους είπαν να πάνε κάπου, δεν πήγαν. Πήγαν να παραδώσουν τα κλειδιά. Οι ίδιοι ψάξαν να πάνε να παραδώσουν τα κλειδιά και έστειλε ο υπουργός. Υπουργική απόφαση όλες τις νομαρχίες να μην παραλάβουν κλειδιά. Λέει, τι επίταξη είναι αυτή. Δεύτερο, όταν εγώ κύριε Λαζάρου μου πει ο εργοδότης μου ανέβα πάνω στο φορτηγό να πας στην διαδήλωση ή ανέβα πάνω στο φορτηγό να πας στην απεργία, να το πας στην απεργία, να το πας στην Τάνα και θα είσαι στην Τάνα 8 ώρες και πω εγώ όχι ρε φίλε δεν πάω. Γιατί να πάω. Εγώ είμαι επιταγμένος, δώσε με δουλειά ή αλλιώς πάω σπίτι μου. Ξέρετε τι σημαίνει άρνηση εργασίας. Ξέρετε τι σημαίνει, δεν με πληρώνει το μεροκάματο. Με απολύει και δεν με πληρώνει και το μεροκάματο. Ποιος θα με κάλυψει εμένα. Ήρθε η κυβέρνηση να πει, ξέρεις με την επίταξη, σου στέλνω και ένα χαρτί ότι δεν μπορεί να σε απολύσει, όσο καιρό τουλάχιστον είναι αυτή η κατάσταση, να σε απολύσει ο εργοδότης σου. Το έκανε. Όχι. Άρα τι έκανε. Ήθελε και εδώ να υπάρξει ένα ραλούμ μεταξύ οδηγών και εργοδοτών. Να υπάρξει μια σύγκρουση. Βγαίνοντας τα παπαγαλάκια πάλι θα το πω, τα οποία λέγανε μην πάτε στα συλλαλητήρια, μην ακούτε τους εργοδότες σας, μην ανεβαίνετε πάνω, χωρίς να τους προστατέψουν. Ναι. Γιατί την άλλη στιγμή σας λέω θα μένανε χωρίς δουλειά. Κάτι πρόεδρε, μην... Κάναμε ανακοινώσεις, ενημερώσαμε, γιατί εμάς ξέρετε τα μεγάλα κανάλια δεν μας βγάζουν. Το έχω προσέξει. Θα σας πω σε κάποια
γνωστή δημοσιογράφου μεγάλου καναλιού εδώ στη Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Πριν από 2 ώρες μίλαγα μαζί, γιατί με πήρε να με ρωτήσει αν είναι εγκλωβισμένοι οι οδηγοί και αν έχουν μείνει και αν κάνουν. Λέω, ξέρω, θέλετε αίμα. Αίμα δεν υπάρχει όμως στην αγορά. Αυτή τη στιγμή το ξέρει, τι λέω. Λέω, κοίτα, άλλωστε εσείς, εμάς δεν μας παίζετε έτσι κι αλλιώς, τους Θεσσαλονικείς. Δεν μας θέλετε στο κανάλι. Έχετε τους Αθηναίους, τους έχετε στημένους και ανά πάσα στιγμή σας προσφέρουν αυτό που θέλετε. Αυτό που θέλετε να ακούσει ο κόσμος. Όχι αυτό που είναι η πραγματικότητα. Mm-hmm. Λέει, Πρόεδρε, γιατί έτσι με λένε στην πιάτσα ακόμα. Πρόεδρε, εμείς ξέρετε ότι τα προωθούμε όλα στην Αθήνα και ξέρουμε τη δυναμική που έχετε. Αυτή από κάτω είναι μηδέν μπροστά σας. Δυστυχώς όμως από κάτω το απορρίπτω. Λέω, το ξέρω. Έτσι είναι. Κύριε Πλασιράκη, κάτι θέλετε να πείτε, να κλείσουμε με εσάς, παρακαλώ. Έλεγα σε αυτό που έλεγε ο Πρόεδρος. Αν μας έλεγε ο εργοδότης πηγαίνετε και δεν πηγαίνουμε, άσε, μπορεί να μην μας έδιωχνε, αλλά ποιος θα μας πλήρωνε, το κράτος. Γι' αυτό λέμε ότι δεν, όχι στην επίταξη. Δηλαδή, άμα έρχονταν το κράτος, θα με έλεγε πήγαινε και ποιος θα με πλήρωνε εμένα. Mm-hmm. Ο εργοδότης φυσικά, αφού πήγε και φυσικά, δεν σε πλήρωνε. Εγώ απεργώ. Πώς θα πηγαίναμε, πώς θα με επιτάσσανε. Δεν τα λύνουν αυτά τα προβλήματα και έτσι δημιουργούν καταστάσεις. Και βγήκε ο πρόεδρος από το συνδικάτο του Πειραιά και έλεγε είμαι επιταγμένος. Πού το ήξερε, κανένας δεν ήξερε για επίταξη. Και έλεγε είμαι επιταγμένος. Λέω, εγώ περιμένω να με πάρει ένα τηλέφωνο να πάω να δουλεύω. Πού θα πάει. Άρα και αυτοί που λέει ο πρόεδρος τα παπαγαλάκια. Βγαίνουν και διασπείρουν ειδήσεις. Ή ότι μπορούν κάνετε... να κάνουν εταιρείες. Μην τρελαθούμε. Έτσι, μία άδεια σας είπα και λέει Ευρώ 5, 4 και 5 πρέπει να είναι το αυτοκίνητο. Ξέρετε πόσο στοιχίζει το αυτοκίνητο. Πώς. 80 με 100.000. Mm-hmm. Και βγαίνει και η άδεια 70.000, άρα τώρα μια άδεια νους αυτοκίνητο θα στοιχίζει 170.000. Ένα αυτοκίνητο, ένα φορτηγό. Μέχρι τώρα στοιχίζει 100-110.000. Τώρα θα στοιχίζει 170.000. Ποιος θα μπορεί να τα αγοράσει. Και όχι μόνο τα αγοράσει ένα αυτοκίνητο, δεν κάνει τίποτα. Θες, είπαμε, και γήπεδο, θέλεις και αποθηκευτικούς χώρους. Θέλεις και θέλεις και θέλεις. Θέλεις συνεργεία. Πώς θα το κάνεις. Άρα θα πρέπει να έχεις λεφτά για να αγοράσεις πολλά φορτηγά, να έχεις και τις εγκαταστάσεις σου για να μπεις και στον αναπτυξιακό νόμο. Έτσι. Δεν θα μπει ο καθένας και κάθονται και τους λένε παραμύθια. Mm-hmm. Οι νέοι μπορούν να μπουν στον αναπτυξιακό νόμο και οι νέες εταιρείες να δημιουργηθούν. Θέλουν όλες αυτές τις προσθέσεις. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και τους δύο. Να είστε καλά, κύριε Πλασιράκη, και πάλι στην Επικέφαλος. Και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκλησή σας και ελπίζουμε και σε άλλα θέματα να μας έχετε εδώ. Να είστε καλά, κύριε Παπαδόπουλε, σας ευχαριστούμε και εσάς που είστε εδώ μαζί μας. Δυναμικός όπως πάντα. Φίλες και φίλοι, θα πάμε τώρα σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε για να κλείσουμε με τα νέα από το χρηματιστήριο. Παρακαλώ.